Ξεκινάμε ήδη τη συζήτηση με την βουλευτή Λάρισας και τομεάρχη εσωτερικών του κινήματος αλλαγής, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Θα θυμάστε βέβαια οι ακροατές ότι πρόσφατα μας είχε κάνει πάλι την τιμή η κυρία Λιακούλη και συνομιλήσαμε μέσα από τη συχνότητα του Πρίσμα, ενώ πριν από 2 εβδομάδες ο νέος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Ανδρουλάκης, πρότεινε την κυρία Λιακούλη για γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, κάτι που η κοινοβουλευτική ομάδα αποδέχτηκε ομόφωνα. Κυρία Λιακούλη, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά και καλή δύναμη στην άσκηση των νέων καθηκόντων σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά, ευλογημένη σε όλους, με δύναμη και υγεία, με πείσμα ενάντια στους καιρούς, να δημιουργήσουμε ένα χρόνο ευτυχίας μακριά από την πανδημία, ένα χρόνο ανθρώπινης επαφής, κοινωνικοποίησης ξανά και βεβαίως επικέντρωσης στις πολιτικές μας ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ανάγκες, γιατί η πολιτική καταντάει ένα πουκάμισο αδιανό, αγαπητέ μου Βασίλη, σε περίπτωση που αποστασιοποιηθεί αυτά τα ανθρώπινα και ασχοληθεί με τα μόνο δίθεν πολύ μεγάλα. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν σε όλους σας. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη. Πάντα πολύ ζεστές οι ευχές σας. Νομίζω ότι καταφέρετε να μας αγγίξετε. Και ιδιαίτερα αυτά που αναφέρετε για την πανδημία. Όμως από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση συνεχίζει με τις παλινοδίες του να μην καταφέρει να αντιμετωπίσει την πανδημία. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές και στο Κοινοβούλιο, κύριε Ιωάννου, το λέω και στην αγαπημένη συχνότητά σας, ότι εμείς θέλαμε από την αρχή να είμαστε υπεύθυνοι, θέλαμε να είμαστε σοβαροί, συνεχίζουμε να είμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, βάλαμε πλάτη πραγματικά στην πανδημία. Είναι μια έκφραση που η αείμνηστη Φόφη γεννηματά την είπε πρώτη, ότι από το βήμα της Βουλής, ότι εμείς είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη. Και από τότε την πήραν και την καταχράστηκαν πολλοί άλλοι και διάφοροι, όπως η εξωματική αντιπολίτευση που αληθόρισε σημαντικά απέναντι σε τάξεις ανθρώπων αλλά και σε μεγάλα θέματα όπως ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Εμείς λοιπόν καθαρά από την αρχή είπαμε αυτά που πραγματικά πιστεύαμε, ότι το εμβόλιο είναι το μεγάλο όπλο της επιστήμης, ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος που έρχεται σε επαφή τουλάχιστον στον τομέα της υγείας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι άνθρωποι που υπηρετούν στις δυνάμεις και ούτω καθεξής. Είχαμε πολύ καθαρό λόγο. Και μάλιστα ο νέος πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το πρώτο πράγμα που έκανε με το που ανέλαβε καθήκοντα ήταν να βγάλει αυτό το υπέροχο σποτ, πολύ σύντομο, η πανδημία τέλος, βάζουμε φρένο λοιπόν σε όλους τους προβληματισμούς, στην παραπλάνηση, στην παραπληροφόρηση. Και αυτό είναι μια συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια. Δυστυχώς όμως, στον αντίποδα της δικής μας καλοπροαίρετης διάθεσης και προσπάθειας, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μαδάει τη Μαργαρίτα. Τη μαδάει όμως πραγματικά. Να το κάνω, να μην το κάνω. Να το πω, να μην το πω. Να προχωρήσω σε αυτό το μέτρο, να μην προχωρήσω. Με τον τραγέλαφο που μας συνέβη, και τα είπε ο Ανδρουλάκης στις 24 Δεκέμβρη, παραμονές Χριστουγέννων ήταν, σας θυμίζω. Ακριβώς. Όταν βγήκαν οι υπουργοί και είπαν ότι θα έχουμε μέτρα, και εμείς είπαμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να τα ανακοινώσετε τώρα, μέσα στις γιορτές, συγκεκριμένα μέτρα που δεν θα χρειαζόταν να έχουν τέτοιες απαγορεύσεις. Προσέξτε, και να καταποντιστούν οι επιχειρήσεις σήμερα και να καταστραφούν οι επιχειρήσεις και αυτό το βρούμε μπροστά μας το Φλεβάρι. Εμείς λοιπόν τι είπαμε. Μα τι παλινοδία είναι αυτή πάλι. Λέτε ότι θα πάρετε μέτρα στις 3 του Γενάρη. Βγαίνει λοιπόν σε 2 μέρες ο Πρωθυπουργός και λέει όχι, δεν υπάρχουν μέτρα, τα παίρνω πίσω. Βγαίνουν μετά και ανακοινώνουν για τις 3 του Γενάρη και βγαίνουν σε 2 μέρες και λένε ότι θα ισχύσουν για πριν την πρωτοχρονιά. Ερώτηση. Στην κοινή λογική ρητορικό βεβαίως το ερώτημα των υπέροχων ακροατών μας. Είναι δυνατόν κανείς να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση η οποία μαδάει τη Μαργαρίτα? Έχετε είναι δίκιο. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι αυτό. Κυρία Λιακούλη, δεν μπορεί να έχει σχέση με τη σοβαρή πολιτική. Έχετε δίκιο και να ξέρετε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν και ό,τι βάζετε πλάτη ως κίνημα αλλαγής και ότι η κυβέρνηση ό,τι αποφάσεις παίρνει, τις παίρνει με βάση το πολιτικό κόστος και τις εντυπώσεις. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτά τα λάθη και τις αδυναμίες της κυβέρνησης τις αξιοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πετώντας το γάντι
και ζητώντας πρόωρες εκλογές. Πώς κρίνετε αυτή την πρωτοβουλία ως κίνημα αλλαγής? Κοιτάξτε, αν δεν το ενέτασα αυτό στον πολιτικό λόγο του suspense και του δημιουργώ επικοινωνία και δημιουργώ μία τάραχη, θα το αξιολογούσα πολιτικά. Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε, κύριε Ιωάννου, να πω, αγαπητέ μου Βασίλη, ότι θα πρέπει κάποια πράγματα πλέον να τα αντιμετωπίζουμε με την δέουσα σοβαρότητα. Σε μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή σφυροκοπιέται από την πανδημία και χυμάζεται από την ακρίβεια, από τη φτώχεια και από την ανεργία. Όταν έρχεσαι λοιπόν, βλέπεις ότι όλο αυτό που η κυβέρνηση δεν κάνει σωστά και δεν το καρπώνεσαι σαν αξιωματική αντιπολίτευση που ο κόσμος θα πρέπει να βρει αποκούμπι, έτσι. Μιλάμε για το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άσχετα ποιος είναι και αν εμείς συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Ο θεσμικός ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, είναι ένας ρόλος εξαιρετικής σπουδαιότητας, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Όταν λοιπόν όλα αυτά το αντιμετωπίζεις με ένα παραιτηθείτε και ελάτε να κάνουμε εκλογές, που δεν αντιστοιχεί ούτε καν στα ζητήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις στο εσωτερικό του κόμματός σου, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που σοβαρά εκλαμβάνει αυτά τα οποία υπόθηκαν στη Βουλή. Να σας πω, κυρία Λιακούλη. Με το ΠΑΣΟΚ, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου παρακαλώ, μόνο παρακαλώ. Να πω γι' αυτό. Την ώρα λοιπόν, γιατί έχει τη σημασία του, κύριε Ιωάννου, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουμε πιο προσεκτικοί στις κρίσεις μας, στις συγκρίσεις μας και στις αξιολογήσεις μας. Την ώρα λοιπόν που η αξιωματική αντιπολίτευση με αυτό τον βαρύνουσα σημασία θεσμικό της ρόλο έκανε αυτές τις ρίσεις, τις επικοινωνιακές, τα πυροτεχνήματα στη Βουλή, το κίνημα αλλαγής έβγαζε τις θέσεις του με βάση όλες τις επαφές που είχαμε ανά την Ελλάδα με τους θεσμικούς, οικονομικούς και επιμελητηριακούς φορείς για το πώς θα ανακουφίσουμε ένα και θα στηρίξουμε δύο όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες σχημάζονται και τα νοικοκυριά, τους ανθρώπους δηλαδή εκείνους που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στο Θεό σε ό,τι έχει σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια, το καλάθι της νοικοκυράς και όλα αυτά τα οποία έρχονται μπροστά μας και θα τα δούμε στα τέλη του Γενάρη. Λοιπόν, όταν οι άλλοι ζητούσαν εκλογές, εμείς καθόμασταν και κάναμε κυβερνητικό πρόγραμμα, η τρίτη σε τάξη δύναμη του Κοινοβουλίου, διότι κάποιος σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι σοβαρός. Όλος έπεσε πάλι σε εμάς. Κυρία Λιακούλη, πολλοί πολιτικοί σχολιαστές στο τελευταίο διάστημα έγραψαν ότι αυτή η σκληρή τακτική του σκληρού ροκ, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στο Κινάλ. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με αυτά που προαναφέρατε, αλλά και με τη δημοσκοπική άνοδο, για την οποία θα πούμε μετά και δύο λόγια. Έχει πράγματι σχέση το ένα με το άλλο? Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω όλους τα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες να λένε «Μα εμείς δεν ανησυχούμε». Ένθεν και ένθεν. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανησυχεί, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανησυχεί με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής. Χαίρομαι που δεν ανησυχούν. Όσο αυτοί είναι ήσυχοι, εμείς είμαστε ιδιαιτέρως ενεργητικοί και ιδιαιτέρως με σημαντικές πρωτοβουλίες στην πρώτη γραμμή. Κοιτάξτε να δείτε. Το πολιτικό σκηνικό βλέπετε πολύ καθαρά ότι έχει αλλάξει. Οι συνθήκες το έχουν αλλάξει, τα νέα πρόσωπα το έχουν αλλάξει. Η έλευση, ο ερχομός του Νίκου Ανδρουλάκη, που έρχεται να ταράξει, ξέρετε, τα λιμνάζοντα νερά της πολιτικής, γιατί ο Ανδρουλάκης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και ξέρετε τουλάχιστον ότι επειδή εγώ δεν ζω από την πολιτική, δεν έχω και κανένα λόγο να μην τα λέω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η δικιά μου η άποψη είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ένα νέο παιδί, 42 ετών, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ευρωπαϊκή παιδεία, παρόλα αυτά με περιφερειακή συνείδηση, καθώς προέρχεται από την περιφέρεια, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το ακούν και τα Γιάννενα και έχετε η Θεσσαλία δίκιο. Και παντού. Έχετε δίκιο. Πολύ σημαντικό. Να σας πω κάτι, εγώ το είδα και στις επιλογές του. Ή το είδα και στα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε. Έχει μέσα του το σπέρμα, αυτό το DNA του ανθρώπου
ο οποίος γνωρίζει από κέντρο, αλλά γνωρίζει κυρίως από περιφέρεια. Γνωρίζει τους ανθρώπους που ανακατεύουν τον υδρότα με το χώμα. Είτε αυτοί είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι μικροεπιχειρηματίες, οικογενειάρχες, βιοτέχνες και το καθεξής. Δεύτερο, με πολύ μεγάλη απλότητα, για πρώτη φορά ακούσαμε στον πολιτικό λόγο να λέει πράγματα πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά μίλησε για πράγματα τα οποία έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε. Ας πούμε, επανέφερε στο τραπέζι τη συζήτηση περί της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας και έριξε το θέμα στον κόσμο λέγοντας, πείτε μας εσείς τι είναι σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και αν δεν χρειάζεται, είναι ξεπερασμένη αλήθεια από την εποχή της, στην εποχή της πανδημίας, της κρίσης, της φτώχειας, της ενεργειακής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένας νέος πολιτικός που χωρίς να κουβαλάει κανένα βαρύδιο στους ώμους του, ήρθε να φέρει το καινούριο πολιτικό διακύβευμα, κύριε Ιωάννου. Αυτό είναι το θέμα και αυτό το διακύβευμα. Οι παλιοί λοιπόν της παλιάς φρουράς δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Το έχουν στα χέρια σαν ένα καυτό κάρβουνο που δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Γιατί τα καυτά κάρβουνα είχαν φύγει από το πολιτικό προσκήνιο. Τα πάντα ήταν μετρημένα, ζυγισμένα και συμβιβασμένα. Λοιπόν, γι' αυτό δημιουργείται αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία που δεν είναι δημοσκοπική φούσκα, άλλος λέει τούτο, άλλος λέει εκείνο. Εγώ το βλέπω στον κόσμο. Δεν με νοιάζει τι λένε οι δημοσκόποι. Δεν βλέπω, βλέπω τις δημοσκοπήσεις για καθαρά πολιτικούς λόγους για να ενημερώνομαι. Δεν μιλάνε στο μέσα μου. Στο μέσα μου ξέρετε τι μιλάει. Μιλάει η περιοδία που κάνω στον ομό μου, στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Εύχομαι σύντομα να είμαι και κοντά στην περιοχή σας, όπου συζητάμε με τον κόσμο τον απλό και ο κόσμος αυτό που λέει τώρα είναι προχωρήστε δυνατά, πηγαίνετε μπροστά, χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό, καινούριο και καθαρό. Για να το δούμε λοιπόν τώρα. Είναι γεγονός ότι τους δύο τελευταίους μήνες, κυρία Λιακούλη, στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, υπήρξαν και θετικές και αρνητικές εξελίξεις. Είχαμε τον πρόωρο θάνατο της Φόφης, είχαμε τη θριαμβευτική εκλογή του νέου αρχηγού, και μάλιστα με άψογες διαδικασίες. Πρέπει να το σημειώνουμε αυτό. Και το πιο ελπιδοφόρο για το χώρο σας ήταν ότι σας δίναν όλες οι δημοσκοπήσεις, παρότι είναι, όπως λέτε εσείς οι πολιτικοί, οι φωτογραφίες της συγκυρίας, σας έδιναν όμως διπλασιασμό των ποσοστών. Θα έλεγα μάλιστα, αγαπητή μου Λίτσα, ότι ο Δεκέμβρης μοιάζει σαν να ήταν ο μήνας του μέλητος για το ΠΑΣΟΚ. Μπήκατε λοιπόν το 22 με πρίκα, καλή πρίκα. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Έχετε δημιουργήσει προσδοκίες. Θα ανταποκριθείτε, πιστεύετε, με επάρκεια σε αυτές? Γιατί δεν ξέρω αν έχετε άλλη ευκαιρία. Ποια είναι η γνώμη σας? Αμέσως γι' αυτό. Έχει λόγο κανείς να σκέφτεται και να ανησυχεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής όταν εφησυχάζεται, όταν γενικώς κάθεται πάνω στις δάφνες του και αρχίζει να τις μασάει, νιώθοντας δοξασμένος και το καθεξής. Τέτοιο πράγμα σε εμάς δεν υπάρχει. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή, καταρχήν να σας αποκαλύψω κάτι, Βασίλη μου. Το επιτελείο, την ηγετική μας ομάδα, να το πω έτσι, με επικεφαλή στον πρόεδρο, και όλους εμάς που έχουμε ένα ρόλο σε αυτή την ιστορία, δεν μας απασχόλησαν πάνω από 5 λεπτά οι δημοσκοπήσεις, οι αναλύσεις των δεδομένων, τα μεγάλα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και το καθεξής. Ο Ανδρουλάκης και εμείς μαζί του, εγώ μιλάω και για τον εαυτό μου, σας το λέω ειλικρινά ότι αυτό με έκανε να συμπορευτώ με αυτόν τον άνθρωπο και να βρεθώ εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας εργασιομανής άνθρωπος και παράλληλα είναι και τελειομανής. Δεν κάναμε ούτε διακοπές, να φανταστείτε, πέρα από 2 μέρες που βρεθήκαμε με τις οικογένειές μας μαζί. Αναλώσαμε όλο το χρόνο που υπήρχε σε αυτό το μεσοδιάστημα των εορτών κλπ. Με το να σχεδιάζουμε, με το να οργανώνουμε, με το να φέρνουμε καινούργιες οργανωτικές δομές μέσα στο κοινοβούλιο. Εγώ αλλάζω πάρα πολλά πράγματα. Εισηγούμε για αλλαγή πάρα πολλών πραγμάτων στην κοινοβουλευτική ομάδα.
και σε επίπεδο οργανωτικό και το λέω πρώτη φορά αυτό σήμερα στο ραδιόφωνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να βγάλουμε και καμιά είδηση, ναι. Που το μοιράζομαι μαζί. Πάντα θα μοιράζομαι αυτά με φίλους και αγαπημένους ανθρώπους και ειδικά με περιφερειακά μέσα, τα οποία λατρεύω πάντοτε και πάντοτε στηρίζω. Λοιπόν, θα αλλάξουμε πράγματα πάρα πολλά. Γιατί? Όχι με την έννοια ότι δεν γίνονταν καλά ή προς Θεού. Και κοινοβουλευτική δούλευε κλπ. Όμως θα έχουμε να βρούμε τους τρόπους όλη αυτή η δουλειά, η πολύτιμη και η σπουδαία που γίνεται, να φτάνει καθημερινά στο ραδιόφωνο σας και στους ακροατές σας. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και να αξιολογεί ο καθένας την είδηση που παράγεται εκείνη την ώρα. Ότι μπορεί να μιλάμε, ας πούμε, για τα Γιάννενα, μπορεί να μιλάμε για την Πρέβεζα, μπορεί να μιλάμε για την Άρτα, μπορεί να μιλάμε για χίλια δύο πράγματα στη Βουλή, στην ομάδα μας και εσείς να μην το γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ανοίξουν μεγαλύτερη διάβια επικοινωνίας, προκειμένου ο κόσμος να γνωρίζει, να ξέρει και να έχει και επιχειρήματα για να μπορεί να αμήνεται κάθε φορά που κάτι δεν του αρέσει. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Και το δεύτερο, ότι σας θέλω και αισιοδοξώ και φιλοδοξώ, θα μου επιτρέψετε την λέξη, με πολύ όμως ταπεινότητα το λέω και σεμνότητα, με πολύ πολύ δουλειά και με πολύ κόπο να κάνουμε μία σύγχρονη μορφή κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος που θα βρίσκεται σε καθημερινή συζήτηση με τους πολίτες. Γι' αυτό και το όραμα του Νίκου Ανδρουλάκη από τα πρώτα που ανακοίνωσε μέσα στις εκλογές, παρότι δεν είναι, αυτό ξέρετε, δεν ενδιέφερε ίσως ευρύτερα τον ελληνικό λαό. Όμως ο Ανδρουλάκης το έκανε πρώτο θέμα. Ότι δηλαδή εγώ θέλω να συσταθούν από κάτω όλες οι τοπικές οργανώσεις. Θέλω να έχω τοπικές, θέλω να έχω οργανώσεις πόλης και θέλω να έχω και περιφερειακές οργανώσεις. Ναι, γιατί νομίζω σε αυτό, γιατί, κυρία Λιακούλη, υστερεί πάρα πολύ το κίνημα αλλαγής. Χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην Πρέβεζα δεν έχουν ούτε γραφεία στο κίνημα αλλαγής. Νομίζω ότι αυτό το θέμα της οργάνωσης πρέπει να είναι προτεραιότητά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, αλλά να πω και κάτι ακόμα που είναι σημείο των καιρών. Ότι δεν έχει μόνο το κίνημα αλλαγής αυτή την εμφάνιση στις πολιτικές οργανώσεις. Αυτό αφορά και την κυβερνητική οργάνωση, και την οργάνωση ενώ της Νέας Δημοκρατίας, και την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ που υπολείπεται κατά πολύ των δικών μας οργανώσεων. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Κομμάτων. Είναι σημείο των καιρών. Ναι. Η κρίση αυτό, των κομμάτων και της πολιτικής. Το έχουμε πει κατά επανάληψη αυτό. Ακριβώς. Αυτό όμως στερεί τη δυνατότητα πραγματικής συζήτησης, καθημερινής επαφής, διάβλο επικοινωνίας, και τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε και όλα τα ψηφιακά μέσα που μας έδωσε η τεχνολογία, για να μπορεί ένας άνθρωπος από το χωριό του, εκεί κάπου στην άκρη της Θράκης ή στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλία ή στην Κρήτη, να στείλει το μήνυμά του και να πει ότι εμένα μου συμβαίνει αυτό και έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Λιακούλη, και με αυτό να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι με αυτή τη δουλειά που κάνετε, με αυτή τη φρεσκάδα που αποπνέει πλέον η ηγεσία του κινήματος αλλαγής, μπορεί να ανατραπούν οι σημερινοί πολιτικοί συσχετισμοί που υπάρχουν? Ακούστε να δείτε. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει αυτό που κανείς αντιλαμβάνεται στην πολιτική ως εξουσία. Ούτε και τρέχουν τα σάλια μας για να βρούμε τους θρόνους και να βάλουμε στο κεφάλι μας τις δάφνες. Εμένα με ενδιαφέρει να ξαναβρούμε πάλι αυτό που είχαμε από την αρχή. Δηλαδή ένα κίνημα, ένα πατριωτικό λαϊκό κίνημα που θα έχει κάτω από τις θερούγες του όλους τους σύγχρονους μη προνομιούχους Έλληνες και Ελληνίδες, που θα μιλάμε εξ ονόματος των ανθρώπων, του μόχθου, του κόπου και της βιοπάλης, που θα υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που θα ξέρουν πως το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής είναι ο πυλώνας τους, είναι το αποκούμπι τους, θα το πουν και θα ακουστεί, θα το πουν και δεν θα ξεχαστεί. Όταν αυτό λοιπόν γίνει πραγματικότητα και όταν αυτή τη δύναμη αποκτήσουμε και γίνουμε πάλι τόσο αρεστοί και γίνουμε η πολιτική δύναμη της εμπιστοσύνης, της συνέπειας και της ευθύνης, για μένα θα έχει συντελεστεί ο στόχος. Πολύ λιγότερα πράγματα σημαίνει το να εξουσιάσω, να κυβερνήσω, αλλά σημαίνει το να δώσω πράγματα νέα, καινούργια, σημαντικά,
που έχουν αξία για όλους, σημαντική στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι η φιλοδοξία, αυτό είναι το όραμα, αυτός είναι ο καινούριος στόχος, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και όπως είπα, έμνηστος ο Γιώργος Γεννηματάς, αγώνας, αγώνας, αγώνας. Ασταμάτητος για μια Ελλάδα που αξίζει να την κατοικείς περήφανα, για μια ζωή που αξίζει να τη ζεις περήφανα. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη. Σας εύχομαι επιτυχία σε αυτούς τους στόχους σας. Καλή και αποδοτική χρονιά. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Καλή χρονιά, πάντα να είστε έτσι, εύθυμοι, όμορφοι, ωραίοι άνθρωποι, γεμάτοι με ψυχή και συνέστημα και ανθρωπιά. Γιατί χωρίς την ανθρωπιά και η πολιτική, ένα πουκάμισο αδιανό είναι, επαναλαμβάνω. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουλευτά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.